Εικόνες πρωτοφανείς για τα Χανιά εν μέσω καλοκαιριού, την ώρα που η πόλη σφίζει από ζωή. Αμαξάδες σε απόγνωση άφησαν τα άλογα στο προάβλιο του Δημαρχείου και πέρασαν μία ακόμη νύχτα στο δρόμο. Η ώρα είναι 2 μετά τα μεσάνυχτα και οι αμαξάδες παραμένουν έξω από το Δημαρχείο Χανίων. Κοιμούνται μέσα στις άμαξες, διεκδικώντας το δικαίωμά τους στην επιβίωση. Τι να κάνουμε χωρίς, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Γιατί έχουν οικογένειες, παιδιά, 7 άλογα. Δεν έχετε άλλη λύση. Όχι, δυστυχώς. Σκόπομαι να το καταλάβουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Σε μία ακόμα συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες ο Δήμαρχος Χανίων Τάσος Βάμβουκας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μιχάλης Βλαχάκης ήρθαν πολύ κοντά σε συμφωνία με τους αμαξάδες. Τα είχαμε βρει 100%, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις άμαξες. Η ευθύνη που δεν φύγαν οι άμαξες δεν είναι δικιά τους. Δεν μπορούν να δω που είναι η ευθύνη, ας δουν αυτοί γιατί έγινε το στραβοπάτημα μέσα σε 5 λεπτά. Αλλά ήταν πολύ θετική για να λυθεί το πρόβλημά μας. Πιστεύω τώρα από εκεί πέρα να βρουν εκεί που στράβωσε η δουλειά, αυτών των 5 λεπτών, αύριο όποτε μπορέσουν και να το λύσουν. Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Λιμενάρχη Χανίων, ο οποίος είχε εισηγηθεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο την απομάκρυνση των αμαξάδων από το Ενετικό Λιμάνι στις 7.30 το απόγευμα, υποστηρίζοντας ότι λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών. Από την πλευρά τους, οι αμαξάδες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, δήλωναν πως δεν θα υποχωρήσουν παρά μόνο αν τροποποιηθεί η επίμαχη απόφαση. Ξημερώνει Σάββατο, θα φύγετε? Όχι, μας αρέσει εδώ. Έχετε ο κόσμος, κοιτάξτε και το βιβλίο μας εκεί. Κοιτάξτε το εκεί. Πόσες υπογραφές έχουν να μαζέψει και τι σχόλια έχουμε. Εδώ μας τώρα περνάμε καλά. Χάνουμε λεφτά, αλλά κερδίζουμε σε άλλα πράγματα. Κερδίζουμε τον κόσμο μαζί μας. Στην οδό Κηδωνίας, μπροστά από το Δημαρχείο Χανίων, οι αμαξάδες προχώρησαν στη συλλογή υπογραφών από τους περαστικούς, που στην πλειοψηφία τους εξέφραζαν την υποστήριξή τους στους διαμαρτυρόμενους και τον αγώνα τους να παραμείνουν οι άμαξες στο λιμάνι έως τις 9 το βράδυ.